Εισήλθαμε ήδη στη 14η Αυγούστου, παραμονές Παναγίας, και να θυμίσω στους κυρίους και στις κυρίες ότι 41 χρόνια πριν είχαμε την ολοκλήρωση της εθνικής προδοσίας, είχαμε τον Ατίλα II και την ολοκλήρωση της εισβολής της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Κατά μία λοιπόν συγκυρία, την πίεσή σας κύριε Φίλη, την πίεσή σας. Και κύριε Μπαρμπαρούση, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Έχει το λόγο. Έχει το λόγο ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος. Κύριε Φίλη, θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά. Ολοκληρώστε, κύριε Παπά. Ολοκληρώστε. Φρούραρχο. Θα συστάκω. Κύριε Φίλη. Πήγαινε στη Μέρκελ στα 4. Δεν μπορεί. Κύριε, ποιος το είπε αυτό? Κυρία Πρόεδρε, δεν κύριε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όλοι να τηρήσουν το μέτρο των κοινοβουλευτικών εκφράσεων, διαφορετικά θα πρέπει να λάβω μέτρα. Δυστυχώς ελάχιστοι μπορούν, να ολοκληρώσω το δίλεπτο που διαθέτω. Να πούν ότι έχουν δώσει το καλό κοινοβουλευτικό παράδειγμα. Κυρία Πρόεδρε, πρωτού λάβετε μέτρα, να λάβω το λόγο στο δίλεπτο που διαθέτω. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα με το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, το λεγόμενο μνημόνιο της αριστεράς, την ολοκλήρωση μιας εθνικής τραγωδίας, μιας εθνικής καταστροφής. Δεν μας ενδιαφέρουν τα προαπαιτούμενα και αν θα τα ψηφίσουν οι Φιλανδοί, οι Σλοβάκοι ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι λαοί της Ευρώπης, κύριε Τσακαλώτος, λοιπόν, στα λατινικά. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν, κύριε Τσακαλώτε. Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως ο ελληνικός λαός και η ευημερία του ελληνικού λαού.